Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τους φίλους μου για να κάνουμε μία βόλτα στην πόλη της Κοζάνης, από το κέντρο της Κοζάνης, για να περπατήσουμε εδώ την πόλη, για να δούμε πώς περπατάει και πώς κυκλοφορεί ένα παιδάκι και ένας μεγάλος με ασφάλεια στην πόλη, χωρίς να συμβεί κάποιο ατύχημα. Εντάξει, κυκλοφορώ με ασφάλεια. Ωραία. Βρισκόμαστε μπροστά στο ιστορικό δημαρχείο του Δήμου Κοζάνης, το οποίο χτίστηκε το 1935. Δίπλα βρίσκεται το καμπαναριό της Κοζάνης που ονομάζεται και Μαμάτσιος, έτσι το λέμε, και χτίστηκε το 1939, χτύπησε για πρώτη φορά η καμπάνα του 1939, και δίπλα είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος είναι και πολιούχος, τον γιορτάζουμε στις 4 Δεκεμβρίου, ωραία, ο οποίος χτίστηκε το 1644, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά για εδώ πέρα, για στο κέντρο, στο πιο σημαντικό σημείο της πόλης της Κοζάνης, και πάμε να προχωρήσουμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε τη βόλτα μας στην πόλη. Εντάξει, παιδιά μου, ωραία, πάμε να δούμε. Λοιπόν, ελάτε από εδώ μαζί μου. Τώρα βρισκόμαστε στο πεζοδρόμιο και στον πεζόδρομο. Εντάξει, βλέπουμε μία άσπρη γραμμή, μία άσπρη λωρίδα, η οποία, ξέρει κανένας από εσάς τι είναι? Τι είναι, για ποιο λόγο είναι αυτή εδώ, γιατί έβαλαν ξεχωριστά τα πλακάκια? Δεν ξέρετε. Είναι η γραμμή όδευσης τυφλών, οδηγός όδευσης τυφλών. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν πρόβλημα με την όραση, δεν βλέπουν δηλαδή, έχουν πρόβλημα, τότε ακολουθώντας αυτήν τη γραμμή την άσπρη, η οποία δεν έχει κανένα εμπόδιο, όπως βλέπετε, δεν πέφτει πάνω σε δέντρο, δεν πέφτει πάνω σε κάτι άλλο, μόλις την ακολουθήσουν, τότε αυτή θα τους οδηγήσει εκεί που θέλουν να πάνε, με ασφάλεια. Εντάξει, ωραία. Άρα είναι για αυτούς που έχουν πρόβλημα με την όραση. Για να προχωρήσουμε προς τα πάνω. Τι? Ναι, ναι, είδες τι παράξενο που είναι. Δεν είναι όπως το άλλο το πλακάκι δίπλα. Εντάξει. Εδώ πέρα βέβαια στα αριστερά μας. Εντάξει. Εδώ στα αριστερά μας βλέπουμε την πλατεία Νίκης. Είναι η πλατεία η οποία έγινε πάρα πολύ ωραία και καινούρια. Εντάξει. Και εδώ πέρα με ασφάλεια μπορείτε να παίξετε, να κάνετε βόλτα με το ποδήλατο και να μπορούν να σας ελέγχουν και οι γονείς σας για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει. Okay. Άρα προχωράμε, συνεχίζουμε τη βόλτα μας από εδώ. Λοιπόν, προχωράμε το πεζοδρόμιο, παιδιά μου. Εντάξει, βλέπετε, συνεχίζει η γραμμή. Όπου βρίσκει εμπόδιο, γυρίζει. Εντάξει, άρα μπορεί και περπατάει ο τυφλός με ασφάλεια. Εντάξει, και εμείς προχωράμε στο πεζοδρόμιο και προσέχουμε τα τυχόν εμπόδια που υπάρχουν. Εντάξει, στο πεζοδρόμιο παίζουμε? Όχι, ωραία. Στο δρόμο παίζουμε? Όχι. Άρα πεζοδρόμιο και δρόμο δεν παίζουμε ποτέ. Εντάξει. Ωραία, παιδιά μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δούμε τώρα. Συναντάμε κάποια προβλήματα στην πόλη ή όχι? Για πέστε μου εσείς. Τι? Για πες μου εσύ, Έλενα. Τι? Κάποια αυτοκίνητα. Ναι. Τρέχουν πολύ γρήγορα. Ναι. Και δεν τηρούν τους κανόνες. Μάλιστα. Που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μην τρέχουν και να είναι σωστοί. Σωστά? Ναι. Λοιπόν, καθώς προχωράμε στο πεζοδρόμιο, βλέπουμε και κάποια κολονάκια. Εντάξει. Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά είναι ότι δεν παίζουμε ποτέ με τα κολονάκια. Δεν κάνουμε αυτό που μερικές φορές βλέπω κάποια παιδάκια να κάνουν, να ανεβαίνουν πάνω και κάνουν. Κικυρίκο! Τι είμαστε? Κοτούλες. Εντάξει. Δεν παίζουμε, γιατί άμα πέσουμε και χτυπήσουμε, θα χτυπήσουμε το σώμα μας. Εντάξει. Άρα δεν το κάνουμε ποτέ. Δεν παίζουμε ποτέ. Εντάξει, παιδιά μου. Προχωράμε όμορφα και ωραία. Εντάξει, είμαστε στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, ελάτε, παιδιά μου. Ελάτε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε απέναντι. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα τι ονομάζεται? Διάβαση. Διάβαση πεζών. Γιατί? Γιατί περνάνε οι άνθρωποι όταν τρέχουν πολύ γρήγορα. Και περνάμε με ασφάλεια, εντάξει. Ναι. Ωραία, όμορφα και ωραία. Περπατάμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Ναι. Λοιπόν, πάμε από το πεζοδρόμιο. Συνεχίζουμε κανονικά. Εντάξει. Και θα περάσουμε από την διάβαση πεζών. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Η οποία πρέπει να είναι ασπρόμαυρη, βαμμένη. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και αφού περνάμε κανονικά, συνεχίζουμε την πορεία μας στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, παιδιά μου, φτάσαμε τώρα σε ένα μέρος στο οποίο
είναι λίγο παράξενο, έτσι δεν είναι? Έχει δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα και ξέρετε ποιοι παρκάρουν εδώ σε αυτό το μέρος? Ε, ποιοι, Έλενα? Οι ανάπηροι. Α, μάλιστα, αυτοί που έχουν πρόβλημα να μετακινηθούν, εντάξει, που έχουν πρόβλημα και είναι αμαία, εντάξει. Λοιπόν, όμως πώς το καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτός ο χώρος και πρέπει να τον σεβόμαστε και να μην παρκάρουμε βέβαια κανένας μας από, που δεν έχουμε δικαίωμα? Επειδή είναι μπλε και άμα δεν έχει αυτοκίνητο έχει ένα σήμα από... Ναι, 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 κοίταξε να δεις, αν προσέξετε λίγο να δείτε, κοιτάξτε λίγο εκεί πέρα που έχει ένα ταμπελάκι που δείχνει εκεί πέρα στο αυτοκίνητο. Αυτό το ταμπελάκι που είναι στο αυτοκίνητο, αυτό όσοι έχουν δικαίωμα να παρκάρουν σε αυτό το μέρος, το έχουν πάντα. Εντάξει, οπότε άμα τον αστυνομικό βλέπει αυτό, δεν το πειράζει και δεν το κάνει κάτι. Εντάξει, επιτρέπεται. Ωραία. Άρα σε αυτό εδώ πέρα το μέρος αυστηρά η αστυνομία δεν επιτρέπει κανέναν να παρκάρει εκτός από αυτούς που έχουν δικαίωμα. Εντάξει. Γιατί αυτοί πρέπει να τους σεβόμαστε πάρα πολύ. Εντάξει. Γιατί θέλουν τη βοήθειά μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Για ελάτε να δούμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε, όταν βλέπουμε αυτό το σήμα, πάντα εκεί πέρα παρκάρουν άτομα τα οποία είναι αμαία, εντάξει, και κανένας απολύτως άλλος, εντάξει. Και εδώ τώρα μια που το συζητάμε αυτό, για να δούμε εδώ πέρα στο πεζοδρόμιο τηρούνται τα μέτρα που είναι για τα τραπέζια. Και άμα δείτε, κοιτάξτε, εδώ που είναι η διαγράμμιση για να είναι το τραπέζι, είναι πολύ σωστά εδώ πέρα, εντάξει, και δεν προεξέχει, οπότε υπάρχει σεβασμός σε αυτούς που πρέπει να μετακινηθούν στους πεζούς από το πεζοδρόμιο. Εντάξει, παιδιά μου. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα την διάβαση απέναντι. Εντάξει. Και θέλω να την περάσουμε πώς είπαμε. Χωρίς να χοροπηδάμε, χωρίς να παίζουμε, κοιτώντας μπροστά και περνάμε όπως πρέπει. Εντάξει. Πάμε, παιδιά μου. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραία. Λοιπόν, ελάτε να συνεχίσουμε από εδώ. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, εκτός από τη βόλτα που κάνουμε και μαθαίνουμε πώς πρέπει να κυκλοφορούμε με ασφάλεια οι πεζοί, εντάξει, τα παιδιά και οι μεγάλοι, τώρα όμως θα πρέπει να πούμε και δύο λογάκια το πώς πρέπει να είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, εντάξει, και το πώς πρέπει να οδηγάμε σωστά. Ωραία. Λοιπόν, και κάνω εγώ μία ερώτηση τώρα, πρώτα στην Έλενα. Έλενα, πρέπει να φοράμε ζώνη? Ναι. Όλοι? Ναι. Τέλεια. Σωστή απάντηση. Μπράβο σου. Κόλλα 5. Μπράβο. Ωραία. Νικόλα, πρέπει να κάθονται τα παιδιά μπροστά ή πίσω? Πίσω. Πίσω. Μπράβο. Μπράβο. Κόλλα 5. Μπράβο. Έλενα, μιλάμε στο κινητό όταν οδηγάνε οι μεγάλοι? Όχι. Όχι. Έτσι πρέπει. Κόλλα 5. Και όταν μιλάνε τι πρέπει να τους κάνουμε? Όχι. Παρατήρηση. Ναι. Εντάξει. Μπράβο. Νικόλα, όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, πρέπει να μπορούμε να τρώμε και να παίζουμε και να κάνουμε έτσι φασαρία? Όχι. Εντάξει, όχι, μπρέβο. Μπράβο, Νικόλα. Ωραία. Βρε, εσείς τα ξέρετε όλα. Τι να πούμε εδώ πέρα τώρα, τι να κάνουμε, μπράβο. Και όταν οδηγάμε, εντάξει, πρέπει να τρέχουμε με μεγάλη ταχύτητα. Ε, πρέπει να τρέχουμε με μεγάλη ταχύτητα. Ά. Άμα τρέχουμε με μεγάλη ταχύτητα, δεν θα συμβεί κάποιο ατύχημα? Μπορεί να... Δεν θα προλάβουμε να σταματήσουμε και μπορεί να πατήσουμε κανέναν που θα περνάει από τη διάβαση. Ναι, μπορεί να πατήσουμε κάποιον που θα περνάει τη διάβαση, μπορεί να γίνει ατύχημα με κάποιο μηχανάκι, με κάποιο ποδήλατο, έτσι δεν είναι? Οπότε και τώρα... υπάρχουν όρια. Μπράβο, υπάρχουν τα όρια που ορίζουν πόσο πρέπει να τρέχει σε κάθε μέρος, εντάξει, ο κάθε οδηγός με το αυτοκίνητό του. Ωραία, και μια που ανέφερες, Νικόλα, τα ποδήλατα, και τώρα ακριβώς θέλω να πω το εξής. Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε οπουδήποτε θέλουμε ποδήλατο και όπως θέλουμε? Όχι. Ε, καταρχήν κράνος πρέπει να φοράμε? Ε, μπράβο. Και αυτός που έχει μηχανάκι και αυτός που έχει ποδήλατο? Ναι. Μπράβο. Άρα και αυτός που έχει μηχανάκι και αυτός που έχει ποδήλατο φοράει κράνος. Ωραία. Και πρέπει να οδηγάει το ποδήλατό του σε ποια μέρη? Σε μέρη που είναι ασφαλής. Ναι. Ε? Και όχι στους δρόμους. Και όχι στους δρόμους. Πολύ ωραία. Δεν θα πατήσει τίποτα. Πολύ ωραία. Μπράβο, Νικόλα. Μπράβο. Μπράβο, Έλενα. Λοιπόν, είστε τρομεροί. Δεν το πιστεύω. Συγχαρητήρια και στους δύο. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Ναι. Ε, ωραία, τέλεια, πάμε. Τώρα βρισκόμαστε για να περάσουμε απέναντι τη διάβαση πεζών. Εντάξει, ωραία παιδιά μου. Λοιπόν, ωραία, τι παιδιά. Βλέπουμε μπροστά μας απέναντι εκεί πέρα? Τι μας δείχνει? Φανάρι. Ένα φανάρι. Το οποίο, τι δείχνει το φανάρι? Ότι δεν πρέπει να περάσουμε ακόμα. Γιατί είναι ένας ανθρωπάκος κόκκινος. Αμάν, τι είναι αυτός? Ε? Είναι
Πώς τον λένε. Ασταμάτησε, ωραία. Και όταν το βλέπουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Να σταματήσει. Ωραία. Και όταν ανάψει αυτός, πάνω ψει η Νικόλα, τι πρέπει να κάνουμε. Να, να προχωρήσουμε, ωραία. Και πάμε να προχωρήσουμε όμορφα και ωραία, χωρίς να τρέχουμε. Εντάξει, περνάμε πάντα τη διάβαση όμορφα και ωραία, αλλά μόνο όταν ανάψει ο όταν Γρηγόρης. Εντάξει, παιδιά μου. Τώρα τι βλέπουμε πάλι απέναντι. Ποιον. Βλέπουμε το σταμάτη, τέλεια. Άρα πάλι περιμένουμε. Και από εδώ πέρα, γιατί δεν με ρωτήσατε, τι παράξενο είναι, γιατί άραγε είναι έτσι ο δρόμος εδώ το πεζοδρόμιο. Γιατί. Για να κατεβαίνουν ποιοι. Ναι, ναι, αυτοί που έχουν με καροτσάκι για να βοηθάνε να κατεβαίνουν, εντάξει. Είναι η ράμπα των αναπήρων. Τέλεια. Πάμε να περάσουμε απέναντι για να μην ξανανάψει πάλι ο σταμάτης. Τέλεια, πολύ σωστά. Μπράβο, παιδιά μου. Πολύ ωραία. Ελάτε να ξαναπεράσουμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά μου, ήρθε. Για πέστε μου, ποιος είναι ο κύριος που είπαμε. Ο Γρηγόρης. Να σας δείξω λίγο πολύ γρήγορα. Θα σας δείξω. Γίνεται να περνάμε τον δρόμο, θα μου πείτε άμα περνάω σωστά, εντάξει, γίνεται να περνάμε τον δρόμο έτσι. Γίνεται να τον περνάμε έτσι. Όχι, πολύ σωστά. Γίνεται να τον περνάμε έτσι. Γίνεται να τον περνάμε έτσι. Όχι, πολύ σωστά. Γίνεται να τον περνάμε έτσι. Να κοιτάμε πάνω. Γίνεται να κοιτάμε πάνω. Όχι. Άρα, παιδιά μου, όταν περνάμε τον δρόμο απέναντι, όταν είναι ο Γρηγόρης αναμένος, περνάμε όμορφα και ωραία, κοιτώντας μπροστά. Εντάξει, παιδιά μου. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε απέναντι. Όχι, γιατί είναι ο σταμάτης. Και περιμένουμε να ανάψει ο Γρηγόρης για να περάσουμε. Εντάξει. Ωραία. Για να περιμένουμε. Ακόμη κι αν δεν περνάει κάποιο αυτοκίνητο, πάλι εμείς για να είμαστε ασφαλείς δεν περνάμε απέναντι ποτέ. Ναι. Μόνο με τον Γρηγόρη. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Μπράβο. Πολύ σωστά. Και περιμένουμε. Και είδατε, το σέβονται. Όλοι περιμένουν να ανάψει ο Γρηγόρης για να περάσουμε απέναντι. Εντάξει. Και μετράμε. 5. 4, 3, 2, 1 και περνάμε. Πάμε. Ωραία. Και περνάμε με ασφάλεια. Για ελάτε από εδώ. Τέλεια. Ελάτε από εδώ, παιδιά μου. Μπράβο. Και τώρα πρέπει να περάσουμε απέναντι τον. Από πού? Από την διάβαση πεζών. Εντάξει. Και μόλις πέρασαν τα αυτοκίνητα, για να δούμε, θα σεβαστεί κάποιος για να περάσουμε εμείς με ασφάλεια. Είδατε, σταμάτησε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, περάστε. Τέλεια. Μπράβο. Τι βλέπουμε εδώ, τι βλέπουμε εδώ. Τι είναι αυτό, είδατε. Είδατε πως είναι τόσο έντονο. Τι είναι αυτό, Νικόλα. Είναι αυτό που είδαμε πριν για τους πεζούς. Είναι για αυτούς που είδαμε που είναι η αμαία. Εντάξει, αυτοί που είναι οι ανάπηροι. Είναι. Εντάξει, και που πρέπει να τους σεβόμαστε για να παρκάρουν με ασφάλεια. Και σωστά. Έχει και το σήμα. Και εδώ και εδώ. Και ελάτε να δείτε πού αλλού το έχει. Το έχει και εδώ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα που είναι μόνο ζωγραφισμένο αυτό εδώ το σημείο, μόνο εδώ μπορούν να παρκάρουν. Από εκεί και πέρα μπορεί να παρκάρουν άλλα αυτοκίνητα. Εντάξει, όπως είναι παρκαρισμένα σωστά τώρα. Εντάξει. Ναι, και έχει συγκεκριμένα, το δείχνει. Έχει και το σήμα. Που είναι των αναπήρων. Εντάξει, παιδιά. Άρα εδώ πέρα πάντα το σεβόμαστε για να παρκάρουν οι συγκεκριμένοι που έχουν την άδεια. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ, παιδιά μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη βόλτα που κάναμε μαζί εδώ στην όμορφη πόλη της Κοζάνης. Σας έδειξα πώς ακριβώς πρέπει να κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Πιστεύω να τα βάλετε στο μυαλουδάκι σας, να μην μπει και από το ένα αυτάκι και να βγει και από το άλλο. Και να κυκλοφορείτε με ασφάλεια έτσι ώστε να μην έχουμε ατυχήματα. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Ωραία, Νικόλα. Ωραία, Έλενα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λες, Έλενα, να κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Την Κοζάνη πάντα κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Η Δημοτική Αστυνομία ως υπηρεσία προσανατολισμένη στη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη
συμβάλλει στο βαθμό που τους αναλογεί στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας. Μην ξεχνάμε ότι μετακινούμαστε όλοι με ασφάλεια, τηρώντας τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το τμήμα τροχέας Κοζάνης αστυνομεύει τροχονομικά την περιοχή του Δήμου Κοζάνης και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Νομού Κοζάνης πλην της περιοχής της Ορδέας. Αναφορικά με τον Δήμο Κοζάνης και συγκεκριμένα με την πόλη της Κοζάνης, καθημερινά έχουμε τροχαία ατυχήματα στη μεγάλη τους πλειοψηφία υλικών ζημιών. Όμως υπάρχουν και τροχαία ατυχήματα μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό, συνήθως ελαφρύ, αλλά κάποιες φορές και βαρύτερο τραυματισμό. Ενώ θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα μέσα στην πόλη της Κοζάνης είναι ελάχιστα, λιγότερα από ένα κάθε χρόνο. Από τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας προκύπτει ότι χρόνο με το χρόνο η συμμετοχή ηλικιωμένων ή ανθρώπων καλύτερα που έχουν συμπληρώσει τα 60 τους χρόνια είναι αυξημένη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, χρόνο με το χρόνο η συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα τροχαία ατυχήματα είναι μειούμενη, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συμμετοχή ανθρώπων πάνω από 60 ετών. Αυτό εμείς το ερμηνεύουμε ως ένα σχετικά θετικό βήμα, από την άποψη ότι σιγά σιγά και σταδιακά οι νέοι άνθρωποι ξεκινούν και υιοθετούν μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη παιδεία κυκλοφοριακής συμπεριφοράς. Γεγονός που οι μεγαλύτεροι ηλικιακοί άνθρωποι δεν το πράττουν. Τα τροχαία ατυχήματα που έχουμε μέσα στην πόλη της Κοζάνης, γεωγραφικά μέσα στην περιοχή της Κοζάνης, κυρίως σημειώνονται στο κέντρο της πόλης, σε κεντρικές αρτηρίες, σε διασταυρώσεις οδών όπου έχουμε προτεραιότητα και κάποιος από τους δύο που συμμετέχουν στο τροχαίο ατύχημα δεν έχει σεβαστεί την προτεραιότητα του άλλου. Υπάρχουν όμως τα τελευταία χρόνια, και είναι ανησυχητικό αυτό, πολλά τροχαία ατυχήματα που έχουν να κάνουν σχέση με παράσυρση πεζών ή ποδηλατών. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η χρήση του ποδηλάτου, ακόμα και στην πόλη της Κοζάνης, έχει αυξηθεί. Αναμένουμε ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και αυτό μας δημιουργεί ένα καινούργιο δεδομένο στην οδική ασφάλεια. Οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα πρέπει να μοιραστούμε το δρόμο με τους πεζούς, όπου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, ή κυρίως με τα ποδήλατα. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Βλέπουμε συνεχώς να υπάρχουν τροχαία ατυχήματα με ποδήλατα. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο σοβαρό, αλλά σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση έχουμε τουλάχιστον ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο συμμετέχει ποδηλάτης. Η κυριότερη αιτία των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν στον αστικό ιστό της πόλης είναι η παραβίαση προτεραιότητας, είναι η έλλειψη προσοχής, η οποία ουσιαστικά οφείλεται στη χρήση κινητού τηλεφώνου. Είναι πολύ διαδεδομένο η παράνομη πράξη, γιατί είναι παράνομη πράξη να οδηγείς και να χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο. Αυτές οι δύο είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα. Όπως σας είπα και στην αρχή, εμείς είμαστε αισιόδοξοι από τους νέους κυρίως ανθρώπους, διότι βλέπουμε ότι σταδιακά και σιγά σιγά η συμμετοχή τους στα τροχαία ατυχήματα, τόσο στην πόλη της Κοζάνης αλλά όσο και γενικότερα στην Ελλάδα, μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι η νέα γενιά αρχίζει και υιοθετεί μια νέα αντίληψη περί οδικής συμπεριφοράς.